Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, τον αντίπολο τον Ορέστη. Πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι, ειδικά στο πρωτομέθωνα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι θετικό αποτέλεσμα που δώσει πολύ φιλικό μα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να κερδίσουμε μόνο οι 11. Πρέπει και ο διαιτητής να παίζει 50-50, πράγμα που δεν έγινε σήμερα. Έχουμε πολλά παράπονα στην Ελλάδα. Μας φόρτωσε με κάρτες αχρίαστες. Δεν μας άφησε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουμε. Και με αποτέλεσμα να το χάσουμε έτσι στα χέρια μας. Να μείνουμε 10 παίχτες. Και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει ο διαιτητής να παίζει πίσω στους όρους. Σήμερα δεν έγινε αυτό. Δεν ρίχνουμε μόνο την ευθύνη σε αυτόν. Αλλά όσοι ήταν στην κερκίδα αλλά και οι παράγοντες ήταν ότι έγιναν λάθη την πλευρά του, πάρα πολύ σημαντικά, που σίγουρα έχουν αλλιώσει και το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε το ρεκόρ μετά το παιχνίδι των Ταξάδων, το οποίο πρέπει να πάρουμε. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Πιστεύουμε στην ομάδα μας και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε τον Ορέση για την φιλοξενία. Αν και τον κύριο ήταν χάλια, και αυτοί και εμείς προσέξαμε. Το ευχόμαστε καλή συνέχεια, όπως εύχομαι και στην δικιά μου ομάδα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Το παιχνίδι για μας ήταν δύσκολο στο αγωνιστικό χώρο. Χρειάστηκε πιο πολύ στη δύναμη το παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά μετά συγκεντρωθήκαμε, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στο δεύτερο μήχρονο και καταφέραμε ένα γρήγορο γκολ να προηγηθούμε, έτσι ώστε μετά να έρθουν και τα επόμενα γκολ. Το παιχνίδι κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να παιχτεί, γιατί δεν ήταν κατά όλους ο αγωνιστικός χώρος. Παρ' όλα αυτά παίξαμε και κερδίσαμε, πιστεύω, δίκαια. Καλή συνέχεια στην Ένωση και καλή συνέχεια σε εμάς.